θα τα αναφέρουμε εδώ και το κύπελλο UEFA. Εκεί θα πάρετε δρόμο από την Ελλάδα. Θα κλαίτε με μαύρο δάκρυ. Όπως φεύγανε το 1960 για τη Γερμανία στις φάμπρικες να δουλέψει ο κόσμος, εσείς θα φύγετε. Τι? Ποδοσφαιρική προσοχή. Ναι, βέβαια. Καινούριο όνομα να βγάλουμε. Ναι, έλα, ναι. Πώς είναι πολιτικοί πρόσφυγες, οικονομικοί... Ποδοσφαιρικοί πρόσφυγες. Μετανάστες. Μετανάστες. Ε? Ποδοσφαιρικοί μετανάστες. Ναι, ναι. Είναι ο ερετικός μετανάστης, είναι ο οικονομικός μετανάστης, και όπως είναι ο πολιτικός μετανάστης. Κάπου... Ναι. Τώρα έχουμε και ποδοσφαιρικό. Έλα, Τάκη. Εμπρός. Ποδοσφαιρικοί μετανάστες. Μπράβο. Στις φάμπρικες θα πάτε! Πάει η Ελλάδα, διέλυσε. Εμπρός. Θα φύγουν όλοι. Όχι όλοι, μισοί. Έλα ρε πουχαλάκι, παιχταρά, καμπαράκι, γκέρμε! Έλα να πει, σα! Παιχταράδες μου, τσιμίκα! Απ' την αουή! Μπα! Μπα! Εμπρός. Ξέχασε κανέναν. Κάταξε. Όλοι σχεδόν. Το Μασούρα, ναι ρε! Κοριτσάρα. Ενημερωμένη. Έλα, παπουτσίς, να το πω. Όχι, όχι, όχι. Αυτός θα δεν έφυγε, ρε. Έλα, φίλε, κάτσε ρε, ξέρω, δεν είναι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Άλλος είναι αυτός που θα πει. Ο άλλος που κόπηκε γραμμή, αυτός ήταν. Όχι, θα γίνει. Εντάξει, μπορεί. Έλα, φίλε. Έλα, λέγε. Ναι. Ναι. Έλα, Τακί. Εσά, θέλω. Ο τιμωρός μου από τα... Βρέατε που είναι έξω, ρε. Λυδία, πήγαινε μέσα. Πάρε τον Άκη, μίλα. Κάτσε λίγο να φύγει το παιδί. Λοιπόν, εντάξει, τώρα που φύγει. Τι έχεις τιμωρήσει, ρε. Έλα εδώ, ρε, ο τιμωρός σου. Δείξε. Είναι ανάγκη τώρα να διώχνουμε το κορίτσι για να... Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, λοιπόν. Ρε εσύ, έλα να δεις τι έχεις τιμωρήσει, έλα να δεις τι τιμωρία μας έχεις κάνει. Έλα τιμωρέ, έλα μέσα παιδί. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Αγάζει δυο κιλά μεγάλη εξεκπομπή. Τι να πήρε, καμπάρι. Σου τα φέλτα. Δεν πήρε καμπάρι, είστε τάξη και ηθική. Εμπρός, έλα μέσα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα σας παρακαλούσα να μην με κλείσετε. Έλα στα διάλογα που θα παρακαλέσεις και λες. Θα μιλάς τα ελίκη. Μέρα που είναι, μας κάνεις και βρίζουμε. Όχι, θα μιλάς τα ελίκη. Θα πει δεν κουστάρα να με βρίσετε, να με κλείσετε και πάλι να σε κλείνουμε. Έτσι, αφού θα το ίδιο αποτέλεσμα θα έχεις. Τι το πας με παρακάλια, τουλάχιστον θα έχεις κάνει και τη μαγκιά σου. Έχει και ένα δίλεπτο. Έτσι δεν είναι, φίλε. Ε, θα έχει και να το λέει. Ε, βέβαια. Τώρα ήμουν στο παρακάλι, θα σου παρακαλέσω να με κλείσετε. Άρα έχεις την πουσιά στο αίμα σου. Τι ξέρεις τι θα πεις. Ναι. Έλα Τάκη, μ' ακούς. Ναι, λαϊκού. Είχα. Κώστας από Λάρισα, Ολυμπιακός. Ναι, είδες την κατάλαβα τη Λάρισα, την κατάλαβα τη Λάρισα. Λοιπόν, θέλω να πω ένα μπράβο στους παιχταράδες μας που πήραμε το πρωτάθλημα. Και ότι χθεσινή νίκη παίξαμε πάρα πολύ καλά. Αλλά... Και πάντα είχα ένα όνειρο. Αλλά, πες το, αυτό πάντα. Δεν είχε, αλλά, δεν είχε. Εντάξει, αυτό ήταν. Ναι, αλλά... Τον έξι, έτσι. Πάντα είχα ένα όνειρο. Είχε ένα όνειρο. Είχε ένα όνειρο. Έλα, Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, για πες το όνειρο. Ήταν για πουστιά, ε. Ναι, ρε, κύριε, το όνειρο, το όνειρο. Γαμώ το όνειρο που είδες. Όχι, ήμασταν μέσα, ήμασταν μέσα. Να σου εξηγήσουμε εμείς το όνειρο. Να σου εξηγήσουμε το όνειρο. Δεν μπορεί κανείς να πει την ομάδα του το κολοχανίο, να πει το κορίτσι, συγγνώμη, Λιδία μου. Πήγαινε έξω. Άκου. 3-0 με την Απόλλωνα και όχι 2-0. 2-0 μωρέ. Ναι, 2 γκολ ο Παπάσογλου και ένα Βασιλείου. Ναι, 2-0. Πόσα είναι αυτά, 2 και ένα ο Φώτης. Εντάξει. Λέγε ρε Φώτη, πόσα είναι 2 και ένα. Όχι, όχι, έκανα λάθος. Ναι, εδώ, θλιβερός είναι και αυτός. Εντάξει, και τώρα μπήκα μέσα, εγώ τα πούνα τα θυμάμαι. Άλλο τώρα, ναι, σου λέω τώρα και ο Αλάκη. Εντάξει, ρε, και από τώρα 5-0 το 65 μπαίνει μέσα, εσύ το βρίσκει μπαμ και εγώ το έχω πει. Πάλι επιτυχία είναι. Ναι, ρε, το 66. Κάτσε κασά, παίχτη τώρα δεν χάθηκε ο κόμμα. Γεια σου Ηλία! Πολύχρονος! Πολύχρονος είναι αυτό. Γεια σου Γιάκο! Πολύχρονος Ηλία, στον Ηλία τον Ιφαντή. Στον Ηλία τον Ιφαντή τον Πεχταρά, μεγάλο σύντρεφό του Ιφαντή. Απ' την Έγινα το φίλο μου. Στον Ηλία τον Μπουσανίδη. Στον Ηλία τον Κυβέλλο τον συνάδελφο. Και στου όλου του Ηλίε που λέγονται Ολυμπιακοί, αλλά επειδή εμεί αγαπάμε όλη την Ελλάδα, να είναι. Στον κάθε Ηλία, ναι. Στον κάθε Ηλία. Και στην κάθε Ηλία. Μέχρι τον άλλον στο ρολόι που ήταν. Κλειδώθηκε σε εξωτερικό. Όχι από συνείδηση. Τώρα δεν ξαναβρίζουμε, μη σε νοιάζει.